παρουσία σας εδώ. Ευχαριστούμε και την κυρία Καρπουλουτίδη που μας έχει καλέσει, μας έχει προσκαλέσει. Αναλάβαμε στο ΚΕΣΥΠ Νεαπόλεως τέλος Νοέμβρη. Ο ένας συνάδελφος βγήκε σε διαθεσιμότητα, ο άλλος στη σύνταξη, οπότε το ΚΕΣΥΠ Νεαπόλεως ήταν αστελέχωτο. Και όπως σας προείπα, τέλος Νοέμβρη αναλάβαμε υπηρεσία και στελεχώσαμε το ΚΕΣΥΠ. Αποδεχτήκαμε με χαρά την πρόσκληση της Προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και σήμερα είμαστε εδώ για να κάνουμε τις παρουσιάσεις αυτές. Δύο λογάκια για την ταυτότητα του κέντρου, για το τι είναι το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, αν και είμαι σίγουρη ότι περισσότεροι το γνωρίζετε. Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού λοιπόν κάνει επαγγελματική συμβουλευτική κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού σε παιδιά τα οποία φοιτούν και στο γυμνάσιο και στο λύκειο, κυρίως όμως στο λύκειο. Και στη συνέχεια γίνεται ένα ψυχομετρικό τεστ όπου ανιχνεύονται επαγγελματικές τάσεις ενδιαφέροντα. Τι άλλο κάνει? Κάνει ενημερώσεις για σχολές, για επαγγέλματα και σε επίπεδο ατομικής συμβουλευτικής και ενημερώσεις σε σχολεία. Και βέβαια, όσες φορές έχουν απευθύνει προσκλήσεις οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, το ΚΕΣΥΠ έχει ανταποκριθεί έτσι με πολύ μεγάλη χαρά. Αυτός είναι ο ρόλος μας, είναι η υπηρεσία της δευτεροβάθμιας λοιπόν. Τι θα κάνουμε σήμερα? Σήμερα με την κυρία Τσιόνκη, με την οποία είμαστε μαζί στο ΚΕΣΥΠ Νεαπόλεως, θα σας παρουσιάσουμε τις αλλαγές που έχουν γίνει στο νέο λύκειο και στο ΕΠΑΛ, στο επαγγελματικό λύκειο. Το δικό μου κομμάτι λοιπόν αφορά στο γενικό λύκειο. Θα ξεκινήσουμε με αυτό, θα κάνω την παρουσίαση, ό,τι απορίες έχετε μπορούμε να τις δούμε και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στην παρουσίαση του ΕΠΑΛ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το γενικό λοιπόν λύκειο. Πλέον οι κατευθύνσεις αντικαθίστανται από τις ομάδες προσανατολισμού. Η Α Λυκείου είναι τάξη γενικού προσανατολισμού και στη Β Λυκείου καλούνται να επιλέξουν την ομάδα των ανθρωπιστικών σπουδών ή των θετικών σπουδών. Αν θέλουμε να κάνουμε μία αναγωγή στο παλιό σύστημα, η γνωστή μας θεωρητική και θετική κατεύθυνση. Στη Γ Λυκείου, λοιπόν, έχουμε μία επιπλέον κατεύθυνση. Μπορούν τα παιδιά να συνεχίσουν είτε με τον ανθρωπιστικό, είτε με το θετικό, είτε να επιλέξουν μία τρίτη. Των οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών και παιδαγωγικών σπουδών. Τα μαθήματα τώρα της Α τάξης Λυκείου. Είναι λοιπόν η ελληνική γλώσσα που αποτελείται από τα εξής τρία μαθήματα, τα αρχαία, τα νέα και τη λογοτεχνία, τα μαθηματικά, άλγεβρα, γεωμετρία, φυσικές επιστήμες, φυσική, χημεία, βιολογία, ιστορία. Είναι η πολιτική παιδεία, είναι ένα μάθημα το οποίο προστέθηκε φέτος. Οι μαθητές της τρίτης γυμνασίου δεν χρειάζεται να αγχώνονται γι' αυτό, είναι κάτι που τους στείνει οικείο, η κοινωνική και πολιτική αγωγή της τρίτης γυμνασίου. Περιλαμβάνεται κατά κάποιο τρόπο πολλές θεματικές ενότητές της, είναι ενταγμένες στο συγκεκριμένο μάθημα. Επομένως, τους είναι κάτι σχετικά οικείο. Τα θρησκευτικά, το project και η ξένη γλώσσα με την φυσική αγωγή. Στην Α Λυκείου καλούνται να επιλέξουν ένα μάθημα από τα εξής τέσσερα. Είναι οι εφαρμογές πληροφορικής, η γεωλογία και διαχείριση φυσικών πόρων, ελληνικός ευρωπαϊκός πολιτισμός και η καλλιτεχνική παιδεία. Στη διπλανή στήλη έχετε τις ώρες διδασκαλίας του κάθε μαθήματος. Το πρόγραμμα της Β' τάξης, η ελληνική γλώσσα με τα γνωστικά αντικείμενα που την αποτελούν, τα μαθηματικά το ίδιο, οι φυσικές επιστήμες επίσης, η εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ιστορία, φιλοσοφία, η πολιτική παιδεία υπάρχει λοιπόν και στη Β' Λυκείου, σε ένα επίπεδο προφανώς ανώτερο σε σχέση με τις προηγούμενες τάξεις. Το project, το οποίο δεν υπήρχε στη Β' Λυκείου, με το καινούργιο σύστημα λοιπόν μπαίνει και στη Β' Λυκείου. Η ξένη γλώσσα, η φυσική αγωγή, αστερίσκος λοιπόν τα μαθήματα που δεν εξετάζονται στο τέλος γραπτά, η γυμναστική όπως είναι γνωστό άλλωστε και το project, το οποίο ναι μεν βαθμολογείται, δεν εξετάζεται όμως στο τέλος. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τώρα τις ομάδες των μαθημάτων προσανατολισμού. Είμαστε στη Β' Λυκείου. Η ομάδα λοιπόν προσανατολισμού των ανθρωπιστικών σπουδών περιλαμβάνει την αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία. Δίπλα βλέπετε τις ώρες διδασκαλίας του μαθήματος. Έχει βασικές αρχές κοινωνικών επιστημών, κοινωνιολογία, οικονομική επιστήμη, πολιτική επιστήμη. Και δίπλα στην ομάδα των θετικών σπουδών, φυσική λοιπόν μαθηματικά, με τις αντίστοιχες ώρες διδασκαλίας.
Τα μαθήματα τώρα γενικής παιδείας, το ορολόγιο πρόγραμμα της ΓΑΜΑ τάξης. Εδώ, όπως βλέπετε, δεν υπάρχουν καθόλου αρχαία. Υπάρχει λοιπόν η νέα ελληνική γλώσσα και γραμματεία, που αποτελείται από τα εξής δύο λοιπόν μαθήματα, νέα ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, εισαγωγή στις αρχές της επιστήμης των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ιστορία, θρησκευτικά, ξένη γλώσσα, φυσική αγωγή. Πάμε να δούμε την επόμενη διαφάνεια, τα μαθήματα, των ομάδων προσανατολισμού. Μιλάμε πάντα για τη γάμα λυκείου. Όποιος λοιπόν επιλέξει τις ανθρωπιστικές σπουδές, τα μαθήματα είναι τα εξής. Η αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία, δίπλα βλέπετε τις ώρες διδασκαλίας, τα λατινικά και η ιστορία. Όποιοι επιλέξουν τη φυσική, όποιοι επιλέξουν τη θετική ομάδα σπουδών, θα έχουν ως μαθήματα τη φυσική, τα μαθηματικά ή τη βιολογία, όσοι θέλουν να πάρουν το επιστημονικό πεδίο με τις επιστήμες υγείας, και τη χημεία. Η τρίτη ομάδα αποτελείται από τα μαθηματικά και στοιχεία στατιστικής, από τις αρχές οικονομικής επιστήμης και, αν κάποιος θέλει να επιλέξει τα παιδαγωγικά τμήματα, το μάθημα αρχές φυσικών επιστημών είναι αυτό που θα πρέπει να πάρει. Τέλος, τα στοιχεία κοινωνικών και πολιτικών επιστημών ή κάποιος, εφόσον θέλει να επιλέξει σχολές του 5ου πεδίου, που είναι τα παιδαγωγικά τμήματα, θα πρέπει να πάρει την ιστορία.